kad endiposi po iha proti fura eta suain oros. Vebe tu ai oros in elenico sto horto. Alla polix feniastic feniastica europa ida oti in orthodoxo. Per sotto apo ellavico. Γιατί βρήκα μοναστήρια με Ρωμάνους, με Βουλγάρους, με Ρώσους. Βρήκα στα ελληνικά μοναστήρια. Όταν λέω ελληνικά μοναστήρια, που, δηλαδή η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι ελληνική. Και πολλούς ξένους που μαθαίνουν ελληνικά, έρχονται σε επαφή με αυτήν την ελληνική χώρα. Μπορώ να πω ότι το Άγιον Όρος είναι κάτι εξοχήν, κληρονομεί την παράδοση της Ρωμιοσύνης. Γιατί η Ρωμιοσύνη και το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνική αυτοκρατορία με την σημερινή κατανόηση της λέξεως. Ήταν μια αυτοκρατορία που είχε μέσα της πολλά στοιχεία και μη ελληνικά. Και ήταν ελληνική γλώσσα, είναι η ατμόσφαιρα. Και ο ελληνισμός ήταν πολιτισμός περισσότερο από γλώσσα. Και αυτό που λέμε για Ρωμιοσύνη, κάτι που ίσως ταυτίζεται με ελληνισμό, περισσότερο από Ελλάδα μόνο. Η Ελλάδα πιο μεγάλη από την χώρα, όταν συνδέεται με το ελληνισμό. Όταν είναι χώρα, είναι μικρή. Όταν είναι πολιτισμός, τότε επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Και στον κόσμο που μιλάει ελληνικά, και στον κόσμο που βασίστηκε στο ελληνισμό, σαν σκέψη, σαν φιλοσοφία, και στον χριστιανισμό. Στην Ορθοδοξία ιδιαίτερα, γιατί ο ελληνισμός εξελίστηκε στην Ορθοδοξία. Όποιος ζει ποτέ Ορθόδοξος δεν μπορεί να είναι κομμένος τελείως από την ελληνική γλώσσα. Είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής, της Παραδόσεως των Πατέρων. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους Έλληνες, όχι ευκαιρία, αλλά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, όχι μόνο με τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και με περισσότερα πιο μακριά κόσμο, τους Ορθοδόξους, τους Χριστιανούς και την ανθρωπολογία, δηλαδή τον ανθρωπισμό, γιατί και αυτός βασίζεται στο ελληνισμό. Και έτσι το Άγιον Όρος πιστεύω, γιατί είναι, αν επιτρέπετε, κατεξοχήν Ορθόδοξο χώρο, πιστεύω ότι κληρονομεί αυτή την παράδοση της Ρωμιοσύνης. Είναι ορθόδοξος χώρος, πριν να είναι, ας πούμε, ελληνικός χώρος, Ρώσους και άλλους να έχει. Και όταν ερχόμαστε εμείς που δεν είμαστε στην καταγωγή, ας πούμε, Έλληνες, αλλά είμαστε, είχαμε την ίδια παράδοση του ελληνισμού. Όταν ερχόμαστε εδώ, βλέπουμε την αγάπη των πατέρων, βλέπουμε ότι είμαστε οικοί. Και αυτό δεν είναι μόνο από την αγάπη των μοναχών, που μπορεί να είναι και ένα μουσουλμάνο, αλλά γιατί έχουμε κοινά στοιχεία της πίστεως, της ορθοδοξίας, της ιστορίας επίσης. Και ελπίζουμε ότι η Ελλάδα να μην είναι κλειστή χώρα, αλλά να είναι η βάση του ελληνισμού. Δηλαδή να είναι η χώρα που φροντίζει και βοηθάει και ενισχύει το ελληνικό στοιχείο και το ελληνισμό, το οποίο μπορεί να προσφέρει και προσφέρει για όλο τον κόσμο, κάθε περιοχή λιγότερο, περισσότερο, ανάλογα κατά πόσον συνδέεται με το ελληνισμό και με την ορθοδοξία στον κόσμο.